Ωραία. Εμένα αυτά μου αρέσουν πολύ. Άλλος και εμένα αυτά μου αρέσουν. Παιδιά, πρώτη φορά η Τζέννη μιλάει τόσο ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η Τζέννη γελάει, χαμογελάει, συγγνώμη, συνέχεια. Μιλούσαμε και στο περιθώριο της συνέντευξης για τις ετοιμασίες. Είναι πολύ ψύχρεμη, είναι πολύ δυναμική. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ο γάμος πάντως έχει, όταν έχεις κόσμο, πόσο μάλλον σε ένα γάμο που φαντάζομαι ότι θα, δεν ξέρω πόσο ανοιχτός θα είναι. 100 άτομα θα είναι στο γάμο. Έχει το άγχος του. Πηγαίνει συνέχεια στο ναό, όταν Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό, που θα γίνει και η τελετή, προκειμένου να δει και να ελέγξει τα πάντα. Γιατί, ας πούμε, μου είπε ότι επειδή είναι καλοκαίρι και ο γάμος είναι νωρίς, είναι στις 6 το απόγευμα, θέλει να είναι σίγουρη ότι ο κόσμος που θα πάει και θα είναι δίπλα της δεν θα υποφέρει από τη ζέστη, από τον ήλιο, να φροντίσει να υπάρχει νερό κτλ. Έχει φροντίσει τα ρούχα των παιδιών και στην εκκλησία την Τζέννη θα τη συνοδεύσει ο γιώκας της, ο υπέροχος Μάξιμος. Το οποίο το κουστούμάκι είναι έτοιμο. Ο Μάξιμος είναι έτοιμα όλα. Έλα, τι ωραίο. Θα είναι τα παιδιά της δίπλα της, δίπλα τους. Θα τη συνοδεύσει ο γιος της, Θα είναι δίπλα τους τα παιδιά, γιατί όπως είπε ο Μάξιμος τώρα. 11 στα 12. Ένα υπέροχος νεαρός. Θα είπλα στη μαμά του, θα είναι και τα κορίτσια της, η Αμαλία και η Αλεξάνδρα. Και πόσο, πώς να το πω τώρα, να πω όλες μου τις σκέψεις. Όλες, όταν μια γυναίκα έχει κάνει ήδη ένα γάμο και μετά λες, θα μπορούσαν να έχουν κάνει και ένα πολιτικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Αλλά το... θα το ξαναζήσει όλο. Το ξαναζήσει και θα το ζήσει συνειδητά και όρημα και όπως είπε πια, είναι άλλη αίσθηση που έχεις αυτή την ηλικία ως γυναίκα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ... από αυτά που καταλαβαίνουμε, έτσι, από αυτά που μας αφήνουν να καταλάβουμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση με τη θρησκεία, με τον Θεό, ναι, με την Εκκλησία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση για να αποφασίσουν να κάνουν όχι πολιτικό, αλλά ένα θρησκευτικό γάμο. Ναι, εγώ δεν το είπα από την πλευρά του μυστηρίου, το είπα από την πλευρά του γύρω-γύρω. Κατάλαβε, ας το να βάλεις σαν ανατόνιση. Όλο αυτό. Αλλά το ότι το ξαναζεί μια γυναίκα όλο αυτό. Με κατάνοιξη, όπως τόνισε. Mm. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να κάνει όντως μια νέα αρχή. Εγώ. Και συζητώντας, δηλαδή, αυτό που λέω νομίζω είναι ανθρώπινο, το ότι όταν πας να κάνεις και τρίτη φορά ίσως κάποιος να σκεφτεί να ξανακάνει τη ζωή του, έχει συμβεί. Κυρίως μια γυναίκα που έχει και παιδιά. Λες, βλέπεις κάποιες γυναίκες που δεν θέλουν, κατάλαβες. Έχουν μια εγκράτεια, πώς να σου πω. Ναι, μια συστολή να το ξαναζήσουν. Όταν όμως αυτό είναι πολύ συνειδητή απόφαση, είναι σαν το άλλο τελείως να είναι ένα κεφάλαιο που να έχει κλείσει. Εγώ πάντως μιλώντας, επειδή είναι πολύ γυναικείο θέμα. Εσύ, Αφροδίτη μου, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, ναι, ναι, πες, ό,τι θες. Εάν θα ξαναπαντρευόσουν, εάν. Το ξέρω ότι. Ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Λέω, εάν. Υποθετικά μιλάμε. Δεν θα το σκεφτώσουν έτσι. Εγώ έχω πει, δεν ξανακάνω παιδί. Βρε, δεν το λέω, λέω για το γάμο. Για το γάμο, λέει η Φέη, αν θα το έκανε στο κοινωνικό γεγονός. Δεν θα το έκανα σίγουρα. Ένα πολιτικό γάμο. Όπως το έκανα την πρώτη φορά. Θα ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, εγώ και ο γαμπρός θα πηγαίναμε. Μόνο. Ούτε οι γονείς μας. Το ίδιο λέτε λοιπόν. Τίποτα. Λέτε θα ήθελα ότι δηλαδή για να γίνει έτσι, για να γίνει απλά. Πιο κοινωνικό σημαίνει ότι το νιώθουν, το θέλουν. Εγώ θεωρώ ότι 100 άτομα είναι, δεν είναι και τόσο. 100 άτομα δεν είναι. Είναι πάλι πολύ στενό, παιδιά. Να σας πω, στο ναό Αγίων Ισιδώρων γίνεται ο γάμος, δεν χωράνε άλλοι. Δεν είναι αυτό. Μιλάμε για ένα μικρό εκκλησάκι και μιλάμε για δύο ανθρώπους με μεγάλο κύκλο κοινωνικό. Ο καθένας, δηλαδή και ο κύριος Κικίλιας, φαντάζομαι ότι έχει πολλές υποχρεώσεις από την πολιτική του καριέρα. Η Τζέννη είναι ένας άνθρωπος, μια επιχειρηματίας, η οποία δραστηριοποιείται σε πάρα πολλά. Τώρα έχει και αυτή την εκδήλωση. Με τη μόδα, με το site, με όλα αυτά. Όχι, πρέπει να καλέσουν 2.500 κόσμο. Πάντως φαίνεται ότι είναι πολύ αβίαστο όλο. Έχει γίνει πολύ, με έναν πολύ ωραίο ρυθμό. Και αυτό, την ευλογία, να πάρουμε την ευλογία. Εγώ αυτό κρατάω. Να πάρουμε την κατάνοιξη, την ημέρα, παιδιά. Ναι. Την κατάνοιξη και την ευλογία. Και είναι πολύ σημαντικό. Όπως γνωρίζω και Τζέννη, τη βλέπω πολύ ήρεμη, πολύ ισορροπημένη, πολύ. Χαρούμενη, παιδιά. Να πατάει στα πόδια τη, χαρούμενη. Ευτυχισμένη, σα το λέω με κεφαλαία αυτού του. Να είναι ευτυχισμένη και να είναι ευτυχισμένη. Το μαζί του το βγάζει. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εγώ όταν έβλεπα χτε, ήταν σαν μικρό παιδί. Όταν αρχίσατε να συζητάτε. Ναι. Όταν τελειώσατε τα πολιτικά και μπήκατε στο κομμάτι της Τζέννης, είχε μια μικρή αναπήδηση στο κάθισμα. Αυτή τη χαρά που έχεις και συνοδεύει και το σώμα τις εκφράσεις. Εγώ από χτες όσοι μίλησα, ας πούμε, με φίλους, με γνωστούς και κοινούς γνωστούς που έχουμε με τον Βασίλη, και είναι αυτό ότι είπε, θέλω αυτή τη γυναίκα
και θα κάνω τα πάντα. Μετά λες ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όταν κάποιος, αυτό που λένε ο έρωτας και η αγάπη μπορεί να νικήσει τα πάντα, ισχύει. Αλλά να είναι και αληθινό. Εγώ μια λέξη εγώ κράτησα. Όταν της είπα ότι είναι ο Βασίλης. Ο άντρας μου. Όταν μια γυναίκα πει ο άντρας μου, τέλος. Εγώ μιλώντας με δύο πολύ δυναμικές φίλες μου, επειδή είναι πολύ γυναίκα, αυτό που είχα προηγουμένως να πω ότι είναι πολύ γυναίκα το θέμα, μιλώντας με δύο πολύ δυναμικές φίλες μου, αλλά πολύ δυναμικές όμως γυναίκες, μου είπαν ότι αυτό που κάνει η Τζέννη είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για το restart. Ότι δηλαδή μια γυναίκα που είναι προβεβλημένη, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα προβεβλημένη η ζωή τους η προσωπική. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα που η ζωή της η προσωπική ήταν προβεβλημένη. Ήταν και κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ακριβώς. Επειδή έχει λοιπόν περάσει διαπυρώσεις και σιδήρου. Ναι. Είναι πολύ δυνατό και ισχυρό το μήνυμα το γυναικείο για αυτό το restart. Ότι δηλαδή είναι μια γυναίκα με τρία παιδιά και σε αυτό το κομμάτι της ζωής της, γιατί ούτε την ηλικία της την κρύβει, σε αυτό το κομμάτι της ζωής της. Restart όλο από την αρχή. Θα διαφωνήσω όμως σε κάτι. Ότι δεν έχει να κάνει με την ίδια, έχει να κάνει με αυτόν. Δηλαδή, για να πάρει μια τέτοια. Με τον Βασίλη σε αυτή την περίπτωση. Ότι έχει να κάνει με τον άντρα. Γιατί μια γυναίκα, η οποία είναι σοβαρός άνθρωπος, για να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει αυτό το restart, δεν το κάνει επειδή ούτως ή άλλως θα το έκανε. Το κάνει γιατί ο άντρας αυτός. Μα είναι η συγκυρία. Μα είναι η συγκυρία, ναι. Είναι η συγκυρία. Δεν είναι ότι θα το έκανε ούτως ή άλλως. Από μόνο του όμως είναι ένα πολύ ισχυρό γυναικείο μήνυμα. Ότι τίποτα δεν σταματάει και όλα ξαναρχίζουν.